ημέρα έχει προσκαλέσει τη γνωστή συγγραφέα κυρία Τίνα Βιασταράκου Μεταξά, η οποία έχει συγγράψει σημαντικά βιβλία για παιδιά, εφήβους αλλά και ενήλικες. Θα παρακαλούσα τώρα να έρθει στο βήμα ο διευθυντής του σχολείου, ο κύριος Απόστολος Βιτρούλης. Αυτή την απογευματινή εκδήλωση του σχολείου και όπως σας είπε η κυρία Καλαφάρτη, κάθε χρόνο στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου που ήταν χθες, προσκαλεί το σχολείο μας μία συγγραφέα, η οποία έρχεται στο σχολείο, οργανώνονται συναντήσεις με τους μαθητές και τις μαθήτρες όλων των τάξεων, γίνεται συζήτηση, διάλογος, ερωτήσεις, απαντήσεις, απορίες και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια γνωριμία των μαθητών με τους συγγραφείς και κατ' επέκταση ενισχύεται η φιλαναγνωσία και τονίζεται ακόμα περισσότερο η αξία του βιβλίου. Η απογευματινή εκδήλωση, καταρχήν. Μόνο, του 10ου Δημοτικού Σχολείου του Λεμαϊδάς, σας καλωσορίζω στην εκδήλωση του σχολείου μας. Είναι τιμή μας που δέχτηκε και είναι μαζί μας η εκπαιδευτικός συγγραφέας κυρία Τίνα Βλασταράκου Μεταξά. Καλώς ήρθατε. Συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε ο διευθυντής του σχολείου, ο κύριος Μητρούλης, θα ήθελα να αναφερθώ στο δεύτερο σκοπό της εκδήλωσης. Αυτόν της έπρακτης αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Φίλος, φιλία, φιλό, αγαπώ. Η φιλία είναι αγάπη και η αγάπη ελευθερία, γράφει η κυρία Μεταξά στο βιβλίο της στο Πάστα του Γεωργή. Μια ιστορία ελπίδας, πίστης, φιλίας αγάπης, αλλά και φλόγας θα έλεγα εγώ. Η εκδήλωση αυτή στηρίζει το έργο, όπως είπε και ο διευθυντής, του Συλλόγου Γονιών με Ενδοπλασματική Ασθένεια, η Φλόγα, η οποία έχει αναδειχθεί μέσα από τις οργανωμένες δράσεις της σε σημαντικό πυλώνα στήριξης για τη λειτουργία των ογκολογικών τμήματων των παιδιατρικών νοσοκομείων για την αντιμετώπιση του καρκίνου της παιδικής ηλικίας. Ενημερωθήκαμε, όπως είπε και ο διευθυντής, ως Σύλλογος, ότι η συγγραφέα έχει αφιερώσει την έκδοση του βιβλίου στη Φλόγα και τα έσοδα από την πώληση πηγαίνουν κατευθείαν σε αυτή. Έτσι, οι μαθητές μας και οι εκπαιδευτικοί, όπως ήδη έχετε δει του σχολείου μας, αγόρασαν τα μπλουζάκια από τη Φλόγα για να ενισχύσουν το έργο της. Γι' αυτό και εμείς προτείνουμε σε όλους εσάς, μετά το τέλος της εκδήλωσης, όποιος θέλει να αγοράσει το συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο θα μπορούσε να είναι και ένα πασχαλιάτικο δώρο. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε. Κρυπάρη, το οποίο έγινε και βοηθός το έτος 1987. Ταυτόχρονα παρακολούθησε με δάσκαλο το Λάκη Κουρετζή σεμινάρια θεατρικού παιχνιδιού, το οποίο είχε ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται από τότε στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κύριε Μητρούλη, έχει μια εκδήλωση εδώ το 10ο Δημοτικό Σχολείο από το Λεμαϊδά στο Πνευματικό Κέντρο. Πείτε μας δύο λόγια. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου, το σχολείο μας, ο Σύλλογος Δασκόντων, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων, διοργανώνει αυτή την απογευματινή εκδήλωση και τιμόμενο πρόσωπο είναι εκπροσωπημένη η συγγραφέα μας, η κυρία Τίνα Βλασταράκου Μεταξά. Στην ουσία, είχαμε δώσει το πνευματικό κέντρο, γιατί θα γίνει μια πραγματοποίηση του βιβλίου της, το Πάσχα του Γιωργή, από τους μαθητές μας, και ο σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι διτός. Αφενός μεν η πρόθεση της φιλαναγνωσίας και αφετέρου η πρόθεση και ανάπτυξη της φιλαλληλίας, αφού μέσα από το βιβλίο στηρίζουμε και τη Φλόγα, δηλαδή τον Σύλλογο Γονέων των Παιδιών με Ενδοπλασματική Ασθένεια. Ευχαριστούμε πολύ. Συγγραφέας, θα μας πει δύο λόγια. Ναι, βεβαίως. Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου η τιμή που είμαι προσκεκλημένη στην πόλη σας, είμαι προσκεκλημένη σε αυτή την εκδήλωση. Είναι ένα υπέροχο σχολείο, πρότυπο, με εξαιρετικά παιδιά, εξαιρετικούς συναδέλφους και έναν εξαιρετικό διευθυντή. Νομίζω ότι αυτό το σχολείο πρέπει να το μιμηθούν τα σχολεία όλης της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλώς. Πείτε μας δύο λόγια κι εσείς, σαν εκπρόσωπος της Φλόγας, για την εκδήλωση του 11ου Δημοτικού Σχολείου. Καταρχήν, θα ήθελα να συγχαρώ τον διευθυντή του 11ου Δημοτικού Σχολείου του Λεμαϊδάς μαζί με τους αδέλφους του και την κυρία συγγραφέα για την πρωτοβουλία του να διοργανώσουν αυτήν την υπέροχη εκδήλωση. Η Φλόγα ιδρύθηκε το 1982. Πρόκειται για ένα σωματείο με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που συμπαραστέκεται στις οικογένειες και αγωνίζεται για μια καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα παιδιών που νοσούν από νεοπλασίες, χρηματοδοτεί θεραπευτικά πρωτόκολλα, χρηματοδοτεί ιατρικό εξοπλισμό και
Βασικά, μέχρι το πρωί να μιλάμε, δεν φτάνουν τα λόγια για να περιγράψουμε το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο της Φλόγας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ.